Την επόμενη μέρα τη αιματοχυσία, που ξεκίνησε με την επιχείρηση εκένωση των διαδηλωτών στο Κάιρο και κατέληξε με την χώρα να κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη για ένα μήνα, οι υποστηρικτέ των αδελφών μουσουλμάνων εισέβαλαν σε κυβερνητικό κτίριο. <Κι> Κατά την σύγκρουσή του με τι δυνάμει ασφαλεία, σκοτώθηκαν δύο αστυνομικοί. Οι Αιγυπτιακέ Αρχέ ανεβάζουν πλέον τον αριθμό των νεκρών πάνω από 500. Η οργή και το πένθο συγκλονίζουν του συγγενεί των θυμάτων που ετοιμάζονται σήμερα για τι κηδίε. Η πλατεία Νάχτα, στο δυτικό Κάιρο, ήταν το πρώτο σημείο συγκέντρωση των υποστηρικτών του Μόρση, που πέρασε από τι πρώτε ώρε τη επέμβαση υπό τον έλεγχο των αρχών. Το φω τη μέρα αποκάλυψε την έκταση των καταστροφών γύρω από το Πανεπιστήμιο τη πόλη. Στην πλατεία Ραμπά Αλανταουίγια που ήταν το βασικό σημείο συγκέντρωση επί έξι εβδομάδε των διαδηλωτών, η εικόνα θυμίζει εμπόλεμη ζώνη. -E από το ξεκίνημα τη αστυνομική επιχείρηση μέχρι την εκένωσή τη πέρασαν πολλέ ώρε συγκρούσεων και ανταλλαγή πυρών. Το πρωί έγιναν με κάθε επισημότητα οι πρώτες κηδείες ανδρών των δυνάμεων ασφαλείας.